Ένα ακόμα κεφάλαιο στο βιβλίο Ξεκαθαρίσματος Ανθρώπων της Νύχτας, κυρίες και κύριοι, γράφτηκε χθες στην Ηλιούπολη με έναν 38χρονο να πέφτει νεκρός από τις σφαίρες του εκτελεστή του. Η Μίνα Καραμίτρου στο ρεπορτάζ. Γνωστός με το προσωνύμιο Μαύρος ήταν ο 38χρονος στη νύχτα, Αλίνα, και μάλιστα φέρεται η δράση του να ήταν κυρίως στα νότια προάστια. Ενώ οι αστυνομικοί ερευνούν πια πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο, πρέπει να σας πω, να ήταν απάντηση η δολοφονία η χθεσινοβραδινή σε μια δολοφονία που είχαμε πριν από μερικές εβδομάδες και αφορούσε μάλιστα σε ένα πολύ γνωστό πρόσωπο της νύχτας και η δολοφονία αυτή είχε γίνει στα Βρυλίσια. Χθες λοιπόν το βράδυ, όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τις μαρτυρίες, την ώρα που 38 στάθμευε το αυτοκίνητά του στην πιλωτή της πολυκατοικίας του, τον πλησίασε ο δράστης, τον πυροβόλησε και αμέσως μετά προσπάθησε να εξαφανιστεί. Όμως διαπίστωσε ο εκτελεστής ότι δεν ήταν νεκρό το θύμα του και ότι προσπάθησε να φύγει από το σημείο. Το ακολούθησε και συνέχισε να το πυροβολεί στην περιοχή της Λιούπολης και συγκεκριμένα στην οδό Θερμοπυλών. 9 κάλικες βρήκαν στο σημείο οι αστυνομικοί. Λίγα μέτρα πιο κάτω από το σπίτι του έπεσε νεκρός. Τώρα οι αστυνομικοί θεωρούν ότι σίγουρα πρόκειται για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ανθρώπων της νύχτας. Θεωρούν ότι πρόκειται για αντίπεινα. Ενώ να σας πω ότι ο 38χρονος το 2015 σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία από το εκβιαστών της ασφάλειας που αφορούσε σε υποθέσεις εκβιασμών καθώς επίσης και για ληστεία.